Δεν θα πω απόψε. Καλησπέρα είναι εδώ το Muppet Show. Είμαστε εδώ, μας βλέπετε. Δεν χρειάζεται να πω τον τίτλο της εκπομπής. Starex.gr, Star Exclusive κατά το κοινό λεγόμενο στη δική μας ορολογία. Μας βλέπετε στο Starex.gr και είμαστε εδώ να σας δώσουμε τα προγνωστικά των παιχνιδιών του Σαββατοκύριακου, αλλά και να συζητήσουμε κάποια λίγα πράγματα για την αθλητική επικαιρότητα, που και πάλι αυτήν την εβδομάδα ήταν αρκετά έντονη. Νίκος Καρής, εδώ παρέα μαζί. Γεια σου, γεια σου, Ρωή. Καλησπέρα. Γεια σου, θα φύγεις. Φεύγω. Χαιρετάς, πράγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα με το αν κάναμε κάτι. Κάναμε μια μικρή συντήρηση. Εντάξει, μια μικρή συντήρηση, λέει ο Νίκος, τα ξέρει καλύτερα. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συντήρηση. Μια κάρτα είχαμε. Κάρτα συντήρησης. Κάρτα συντήρησης, σωστά. Ναι. Έχουμε 3-5 εδώ. Ναι. Φέλνο, Λανς και Μπάσα Ξεχύρη. Μάλιστα. Αλαβές ισοφαρίστηκε σχεδόν στο τέλος και η Ντιζόν Ρεμς. Μην αρχίσεις τις δικαιολογίες, τα έχουμε πει αυτά. Όχι. Εντάξει, όποτε πιάνουμε στο τέλος, πιάνουμε χάρη. 3-5. Λοιπόν, ωραία. Σαββατοκύριακο με κανονική δράση, έτσι, κανονικό. Έχουμε πρωτάθλημα με το ντέρμπι, το απάλε ποτέ μεγάλο ντέρμπι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πάντα ντέρμπι είναι αυτό. Ρε παιδί μου, πάντα είναι ντέρμπι, όπως ήταν και το Φέγγεν τον Τάγια, κλπ. Δεν κρίνει όμως τίποτα αυτή τη χρονιά. Είναι μία από τις ελάχιστες, από τις τελευταίες 30 χρονιές που, ήταν, που δεν κρίνει τίποτα απολύτως. Για μένα νομίζω ότι κάτι κρίνει. Α, δυστυχώς για μένα. Πάρα πολλά κρίνει. Κρίνει το μέλλον του Μάρτιν. Είναι όμως πολύ μικρό σε σχέση με τις δύο ομάδες, αυτό εννοώ. Δεν κρίνει κανένα τίτλο. Βαθμολογικά δηλαδή είναι. Είχαμε 35 χρόνια να δούμε τέτοιο ντέρμπι. Όπως γινόταν και πολύ πιο παλιά, ανάποδα. Έτσι. Ναι. Μα όχι. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν τα πέτρινα χρόνια ο Ολυμπιακός. Ήταν πάντα μέσα στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν διάφορο ποτέ κανένα ντέρμπι. Βαθμολογικά. Σωστά. Είναι το πρώτο ντέρμπι που, ναι, που καμία από τις δύο ομάδες δεν πάει για το πρωτάθλημα. Εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, αυτό δεν μειώνει βεβαίως. Είπαμε την σημασία του. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά συνέχεια, αφού δώσω εγώ τα προγνωστικά μου κατά το σύνηθες πρόγραμμα της εκπομπής. Πάμε να δώσω εγώ τα προγνωστικά μου και ξαναερχόμαστε για τις επιλογές μας. Τις αθλητικές, λοιπόν, από το δρόμο της λογικής. Μας πέφτει η κάρτα, μετά από μεγάλη συζήτηση που κάνει η Αναστασία με την Κατερίνα. Κρου, Crowley over. Κρου, επανέρχομαι στα σταθερά τα over της Κρου. Χάλκιου πια Ράσος, Σπάλ Ρώμα διπλό και over. Και Wolves Manchester United διπλό. Δεν περίμενα ποτέ. 4-4 ζητάμε σε αυτήν την κέρδη. Δεν περίμενα ποτέ ότι η Manchester United θα είναι 2-10 με τη Wolves. Πολύ δηλαδή, καλύτερο. Ναι. Πού να μην το παίξει αυτό το πράγμα. Και ειδικά με τη Manchester που έχει γίνει πάλι Manchester τώρα. Με το Solskjaer και κερδίζει τους πάντες μέσα έξω κτλ. Την πάρει σε δερμένα που έκλεισε. Καλά, εντάξει, το είπαμε. Αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. Λοιπόν, 4-4 ζητάμε αυτή την κάρτα και πάμε στην επόμενη. Βγάζουμε το μήνα με τις ισοπαλίες. Η οποία ξεκινάμε με την Ουέσκα. Ουέσκα Αλαβές Χ με 3-10. Ρούμπιν Καζάν Ροστόφ Χ. Φόντζια Τσιταντέλα Χ. Και Νίμ Στρασβούργο Χ. Ένα από κάθε πρωτάθλημα. Το ρωσικό έχω βάλει στην ατζέντα. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ρωσία. Τέσσερις πιθανές ισοπαλίες στα δικά μου μάτια. Που ζητάμε 3-4. Και το βλέπω αρκετά καλή αυτή την κάρτα. Πολύ, λίγο πιο ασφαλής από τις υπόλοιπες. Η επόμενη κάρτα είναι οι Μπόμπες. Και πάμε να δούμε Αμβούργο Ντάρμστραντ. Ένα ντέρμπι που θα ήταν στην πρώτη εθνική πριν από 2-3 χρόνια. Ήταν η Ντάρμστραντ. Ήταν, νομίζω είχε ανέβει μια χρονιά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Διπλό ημίχρονο. Χέρτα Ντόρτμουντ, άσο ημίχρονο. Σιόν Γκρασχόπερς, διπλό ημίχρονο. Και Μπρέντα Ουτρέχτη, άσο ημίχρονο. Στην Μπρέντα κλαίνε, να ξέρει. Γιατί? Γιατί πέθανε ο Ντίλαν. Α, η Μπρέντα του Μπεβέρτη. Ήθελα να το πω του Μπεβέρτη, έχει δίκιο. Εξυπνάδες του Νίκου Σκαρία. Λοιπόν, 2-3-4 εδώ τις βλέπετε από εδώ δίπλα, αρκετά μεγάλες. Πάμε με ομάδες που μπορούν να κάνουν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο τη μίνι έκπληξη. Και τελειώνουμε με την κάρτα με τις ανατροπές. Φύγαμε για τράπεζα. Augsburg Hannover 2 άσο, Barnet Hartbull 2 άσο, Rotherham Norwich άσο 2 και Sunderland Walsall 2 άσο Joker εδώ. Είπαμε ένα 2-3-4. Εντάξει, άμα πιάσουμε από 2 και πάνω, παίρνουμε πάρα πολύ καλά λεφτά. Αυτά με τα προγνωστικά τα δικά μου για αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι του Σαββάτου παιχνίδια, μην τα αναζητείτε εδώ, θεκήθε. Ναι, Κυριακή έχουμε ξεκούραση. Και να μας πέντε από κάτω, μπράβο. Εκκλησία και χαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή η αγωνιστική έχει το ντέρμπι. Καταρχήν να πούμε για την προηγούμενη. Να πω ότι εγώ γύρισα Τρίτη πρωί και ρώτησα. Τι έγινε στο Παναθηναϊκό site. Αυτό το είχε. Τίποτα. Δεν έχασε τίποτα. Είναι. Κάθισα εδώ μεταξύ κάποιο στο χωριό και κάθισα και το είδα το μάτς. Για να περάσει και η ώρα κτλ. Πρέπει να είναι ο πιο χαμένο χρόνο τα τελευταία 40 χρόνια που βλέπω μπάλα από όλα τα μάτς. Ρε παιδάκι μου, δεν σημάδεψαν το κουτί.
Και καλά, εμείς πες πάει στο διάολο. Δηλαδή είμαστε μια ομάδα μέτρια. Μην χάσουμε, μην κάνουμε κτλ. Η ΑΕΚ που υποτίθεται πρωταθλήτρια πέρυσι. Και... Ρε το κουτί δεν σημαδέψανε. Ούτε με τον Άρη. Ρε με το κουτί. Ούτε δηλαδή με τον Άρη. Να πεις ότι έκανε μια φάση έγινε και ήταν offside νομίζω το σφίξοδιτης. Που την έπιασε ο Διούδης στο τέλος. Δεν έχω δει κάτι. Ναι. Και ήταν offside, το έχεις φυρίξει. Ναι. Δεν πέτυχε το κουτί ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε η ΑΕΚ. Δηλαδή μέσα να πει ένα πάει γκολ. Και το πήγε στο τερματοφύλακα. Κανένα. Ωραίο ντέρμπι, με συγκινήσεις. Δηλαδή. Δεν έγινε φάση. Δηλαδή και το βλέπα και το βλέπα και λέω τέτοια σούπα. Πρέπει να ήταν το χειρότερο ντέρμπι που έχω δει ποτέ μου. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Τόσο χάλι. Έτσι πιστεύεις ότι θα πάει και της Κυριακής. Δεν το πιστεύω, μωρέ. Καταρχήν είναι δύσκολο Παναθηναϊκός να μην κάνει φάση δύο παιχνίδια συνεχόμενα. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από την Άκη, το συζητάμε. Και φέτος. Φέτος δηλαδή, τουλάχιστον. Κάτι θα δούμε. Κάτι θα γίνει. Θα μου πεις, απ' την άλλη, δούλεψαν καλά κυρίως η αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού που ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο και κράτησε την ΑΕΚ μακριά. Αλλά ρε παιδάκι μου, ούτε μία φάση. Ρε ούτε μία φάση. Το καταλαβαίνετε. Το έλεγα, χάσαμε δύο ώρες από τη ζωή μας. Το έλεγα το βράδυ του Σαββάτου εκεί στο χωριό που ήμουν. Και λέω, ακόμα και στο χωριό που ήμουν, κάτι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Να πάω για κυνήγι. Κάτι. Λοιπόν. Χάλι μαύρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα ιδιαίτερο. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα 3-0 εντάξει. Από τίδα. Ναι. Και ο Ολυμπιακός σχετικά εύκολα τον Άρη με 4-1. Ήταν περίεργο το ματσάκι του Ολυμπιακού τότε και αυτό. Ναι, είδα τις μίος ο Άρης είχε και κάποιες ευκαιρίες πιο πριν. Δηλαδή ήταν πιο δύσκολο από το δείχνω 4-1 το τελικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, πάντως δεν αλλάζει κάτι. Και έγινε και η κλήρωση του κυπέλου, να πούμε. Τελικά, μάλλον πάμε για τελικό. Δυστυχώς, όπου διάβασα σήμερα. Ότι προσανατολίζονται να κάνουν τον τελικό στο εξωτερικό. Μα και αυτό συζητείται. Δεν μου κάνει εντύπωση. Μα με αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στους τελικούς. Το λέω εγώ. Μακάρι να βγαίνανε οι δύο τώρα στον ημιτελικό. Δεν βγήκανε αντίο. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές πάλι. Δεν βλέπεις κάποια έκπληξη δηλαδή. Η έκπληξη είναι μόνο για την ΑΕΚ. Έτσι. Για το ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση. ΑΕΚ Λαμία. Ναι, το ΑΕΚ Λαμία. Δηλαδή που η Λαμία πες ότι φέτος έχει κάνει είναι η Λέστερ, ας πούμε, κάνει τη χρονιά της. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι για τρίτη φορά. Δηλαδή δεν το βλέπω. Που βλέπω να πάω ΚΑΕΚ. Και βλέπω τον ΠΑΟΚ φυσικά να κερδίζει και βλέπω και το ξύλο στην εξέδρα από τώρα. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και το βλέπω το ξύλο στην εξέδρα από τώρα. Το μόνο σου είναι το ξύλο. Εξωτερικό. Και στο εξωτερικό ξύλο. Καλά, δεν πειράζει. Α πάνε εκεί. Δεν αλλάζει. Άσχετα τι θα γίνει μετά. Εκεί θα συλλάβουν μια δεκαετία αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι άλλο. Όχι. Όταν είσαι εξωτερικό, έχει ακούσει σε ποια χώρα. Τι εννοεί. Προσανατολίζονται. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι άμα πούνε εξωτερικό, αν θέλουν να το κάνουν κάπου κοντά, θα το κάνουν στην Ιταλία. Νομίζω θα είναι η Σερβία, δεν θα γίνει τελικά. Ναι. Λέω ότι συζητείτε. Εάν όμω θέλουν να έχει κόσμο και τα λοιπά, θα το κάνουν στη Γερμανία. Ναι, που έχει Έλληνε πολλού για να πάνε. Και στην Αγγλία έχει Έλληνε. Ναι, ρε παιδί μου, η Αγγλία μακριά είναι ακριβά τα γήπεδα. Εγώ δεν πιστεύω θα το κάνουν στο εξωτερικό, γιατί θα φανεί η γύμνια τη ελληνική του ελληνικού κράτου γενικά. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Δηλαδή ότι δεν μπορείς να κάνεις και το κάνεις έξω. Γιατί άλλοι τα κάνουν για εμπορικούς λόγους. Αυτό πήγα να σου πω. Πολλοί να το κάνεις. Πουλήσουν αλλιώς. Μα δεν το κάνεις για εμπορικούς, το ξέρει ο κόσμος το κάνει γιατί δέρνονται. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Κάτσε να έρθει εκείνη η ώρα και τα ξανασυζητάμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πρωτάθλημα αυτά. Τα έχουμε πει. Για μένα έχει τελειώσει η ιστορία. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Το κύπελο είναι αν θα το πάρει να κάνει τον double. Το ΑΕΤ, όπως φαίνεται, έχει πάρα πολλές καλές πιθανότητες να το δει. Να το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Και είχαμε οπότε, και στην Ευρώπη κάποιες εκπλήξεις του Champions League. Στην Ευρώπη είχαμε κάποιες εκπλήξεις. Κάποιες εκπλήξεις. Σαν τις εκπλήξεις της προηγούμενης εβδομάδας δεν είχαμε. Όχι. Δηλαδή να περάσει η Manchester να την πάρει κτλ. Ναι. Το ότι έχασε η Bayern μετά από πόσα χρόνια 3-1 από τη Liverpool είναι μεν αποτέλεσμα όντως συγκλονιστικό σαν αποτέλεσμα, αλλά. Κάποιοι το είχαν στο μυαλό του ότι η Λίβερπουλ να περάσει. Αν η Λίβερπουλ πέρναγε με ένα-ένα, δεν θα μα έκανε τόσο εντύπωση. Δεν θα έκανε εντύπωση. Το 1-3 μέσα στο Μόναχο είναι πάντα. Το Μόναχο σου τραβάει μια ιστορία. Λοιπόν. Τέσσερις Αγγλικές. Τέσσερις Αγγλικές και γίνει και πριν από 3-4 χρόνια. Εντάξει. Φαίνεται ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή λεφτά. Πολλά λεφτά. Εγώ τα έχω ξαναπεί. Δεν αρέσει στου ρομαντικού καραγκιόζητε, ειδικά των ελληνικών γηπέδων και ιδίω στου καραγκιόζητε οργανωμένου. Οι ομάδε δεν είναι ο κόσμο του. Τα έχουμε πει. Είναι τα λεφτά. Σωστό. Τα έχω εξηγήσει. Δηλαδή έχω βαρεθεί να λέω το παράδειγμα του Αμπράμοβιτ με την Τζέλση. Και εκεί τελειώνουν όλα. Τι να πω, για τη Σίτι με του Άραβε, για την Παρίσι με του Άραβε. Όλα έτσι.
Έχουν το όνομα και τον κόσμο, αλλά αν δεν πάει κάποιο με τα λεφτά, θα μένει στην Β' Εθνική, βέβαια, θα μένει στην Α' Εθνική να κάνει τον μπάκα. Στην Ελλάδα το ίδιο γίνεται. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Βαρδινογιάννη και τον Αλαφούζο ακόμα που θα φύγει κάποια στιγμή θα είναι τραγικός. Ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Μαρινάκης ο Κοβέτσα, θα είναι τραγικός πάλι όπως ήταν τότε με τους Σαλιάρελο Μπανασάκηδες. Ναι. Είναι ξεκάθαρα. Βέβαια η FIFA βαράει λίγο. Δηλαδή και καλά με κάνει την Τζέλση όπως και με τη Σίτι έρχεται απαγόρευση. Θα βρουν ένα παραθυράκι και άλλωστε έχουν και κάμια σαρανταριά παιχταράδες ήδη. Δεν μα λέμε αυτό. Άλλωστε μπορούν να δώσουν πολλά λεφτά να πάρουν ένα πολύ καλό 20χρονο. Ναι, εκτός γιατί αυτού, εκτός αυτού έχουν ήδη κάμια σαρανταριά παιχταράδες. Ναι, οπότε ναι, δεν θα τους κάνει, δεν θα τους κάνει τα μούτρα κρέας. Λοιπόν, πάμε να τα δώσουμε τα προγνωστικά σου και να με μπάσκετ μετά που έχουμε τις εξελίξεις. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη κάρτα είναι οι ισοπαλίες του Σαββάτου. Έχω επιλέξει και εγώ δυστυχώς το Ρούμπιν Καζάν Ροστόφ Χ με 3-30. Έχουμε πει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λωριάν Μπρέστ Χ με 3-30 γι' αυτό. Λεγανές Χιρόνα 3-30 και Μπενεβέντο Σπέτσια με απόδοση Χ. Τέσσερις με απόδοση χ, δεν με απόδοση 3. Χ με απόδοση 3. Με απόδοση χ, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό. Τέσσερις πιθανές οπαλίες στα μάτια μου. Ρούμπιν Καζάν Ροστόφ, ένα πρωτάθλημα της Ρωσίας λίγο στιφνό, έτσι δεν λέει πολλά. Λοριάν Μπρέστ είναι ομάδες που κυνηγούν να ανέβουν στην κατηγορία. Καλή δρέλο, πολύ πιθανό να τα καταφέρουν και οι δύο. Λεγκανές Χιρόνα, η Χιρόνα είναι αυτή που καίει γιατί Λεγκανές έχει την έδρα. Και Μπενεβέντο Σπέτσια είναι παιχνίδι για τα μπαράζ, για το ποια ομάδα θα πάρει πλεονέκτημα για τα μπαράζ ανόδου. Επόμενη κάρτα είναι τα πολλά γκολ του Σαββάτου. Δύο παιχνίδια από το MLS που μπαίνουν αβέρτα τα γκολ, Ορλάντο Μόντρεαλ και Χιούστον Βακούβερ, στην Ελβετία Σεν Γκάλε Λουγκάνο και στην όμορφη Ολλανδία με Χέρακλες Φύτεσε που μπαίνουν και εκεί πολλά γκολ. Ωραία. Αυτή χαρά είναι η κάρτα με πολύ τα... Πολύ ωραία κάρτα, 3-4, ωραία ουσοποδόσεις. Πάμε. Και η πεντάδα του Σαββάτου, 5 άσο έχω επιλέξει, Watford Crystal Palace, Aston Villa Middlesbrough, Γιάννενα Λάρισα, Κόνιασπορ Ρίζεσπορ και Πρέστον Μπέρνιχαμ. Το Γιάννενα Λάρισα το βλέπα και εγώ να σου πω, αλήθεια μου. Ναι. Μετά λέω, εντάξει, τα Γιάννα έχουν ανέβει λίγο τελευταία. Το ίδιο όμως βλέπαμε και στο Γιάννα Πανιόνιος και τελικά δεν ήρθε ο άσος. Όχι, ο Γιάννα ήρθε. Ποιο ήρθε, 0-0, που Γιάννα δεν του δώσαν δύο πέναλτι, ήταν τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Αυτές είναι οι υπολογίες. Τρία μάτσα από την Αγγλία, ένα από Ολλανδία και ένα από Τουρκία. Οι ισοπαλίες της Κυριακής, τέσσερις ισοπαλίες. Νιασονάλ Μαδέιρα Ρίο Αβε, Αλμερία Γρανάδα, Βαλένθια Χετάφε και Σπαρτάκ Μόσχας Ζενίτ. Είναι τέσσερις ισοπαλίες. Το Βαλένθια Χετάφε είναι το πιο δύσκολο. Η Βαλένθια δεν πάει για κάτι. Η Βαλένθια ουσιαστικά είναι στον τελικό του κυπέλου της Ισπανίας και πέρασε και τους 8 του Europa League. Η Χετάφε είναι αυτή που είναι στην τέταρτη θέση. Πάει για Champions League. Πάει για Champions League. Δεν νομίζω να τα καταφέρει, αλλά θα δούμε. Επόμενη είναι τα πολλά γκολ της Κυριακής. Εξέλσιορ Τσβόλε, Κολοράντο Κάνσας, Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκένκ και Βέντζεν Νόρτζελαν. Σωστά. Ωραία θα καταφέρει. Και αυτή λοιπόν είναι από χώρες και από ομάδες που σκοράζουν γκολ. Και η τελευταία κάρτα είναι πεντάδα της Κυριακής. Όπου έχουμε Τουν Λουκέρνη άσος 2.40, ο Ντένσε Ράντερς άσος 2.20, Μίλαν Ίντερ το ντέρμπι του Μιλάνου άσος με 2.5, Μπούρσα Γαλατά διπλό με 2.10 και Πατρονάντο Τιφένσα. Η Τιφένσα πάω στο διπλό του 2.05. Είναι πάρα πολύ κοντά στον τίτλο σου και αν σου κάνει εντύπωση η Defensa. Είναι στη δεύτερη θέση με καθόλου ένα βαθμό. Ναι, στην Αργεντινή είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Έχουν τέσσερα πρωταθλήματα, μετράνε 70 ναι, βαθμολογίες. Ναι, δεν... Γι' αυτό και πάω στο διπλό του 2.05. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Μπάσκετ τώρα, πριν κλείσουμε λίγο, θα είμαστε γρήγοροι σήμερα. Έχουμε κάτι τελευταία για το ποδόσφαιρο. Ναι, για πες. Έχουμε με τον Άγγελο Αναστασιάδη, έχουμε την αποστολή της Ελλάδος, έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Βαλεριάνος, είδα κάτι τέτοια. Οι εκπλήξεις είναι τέσσερις, είναι ο Βαλεριάνος και ο Σκιώπης από τον Άρη. Εντάξει, καλό πρωτάθλημα κάνουν. Ναι, εντάξει, ναι, γενικά. Και για μένα οι μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι ότι έχει πάρει δύο παίκτες από τη Ομόνια, δύο ξεχασμένους που τους έχουμε εδώ. Το Χάρη Μαυρία του πρώην Παναθηναϊκού. Μαυρίας, ναι, ναι. Και το Δημήτρη Κολοβό, πρώην του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου. Θα του είναι καλά μάλλον γι' αυτό. Θα του είναι φίλοι. Παίζουν στην Κύπρο που ήταν τόσα χρόνια στην Κύπρο, οπότε ίσως. Ναι, μπορεί. Και σκέψω ότι δεν έχουμε και ακραίους. Θα δούμε. Δεν έχουμε και ακραίους. Να ξεκινήσουμε πρώτα να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Και έχουμε και την τελευταία εικόνα από χθες, το γήπεδο της ΑΕΚ. Που σιγά σιγά πριν ένα χρόνο θεμελιώθηκε, προχωράει. Το βλέπα, το παρακολουθούσα. Ξέρεις τι γίνεται. Θα είναι πολύ σύγχρονο, συμφωνούμε κτλ. Δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από το παλιό όμως. Δηλαδή έτσι όπως το βλέπω. Δεν το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι, γιατί το θυμάμαι. Δηλαδή δεν είναι ένα γήπεδο ξέρεις, που
θα είναι τόσο high-tech ώστε να ξεχωρίζουν πάρα πολύ από το παλιό. Γιατί και το παλιό και το τσάκι κάπως έτσι ήταν. Mm-hmm. Απλά οι εξέδρες ήταν μόνες, σίγουρα μέσα θα έχει μεγαλύτερη πολυτέλεια οι θέσεις του, τα εστιατόρια του, θα έχει χώρους εσωτερικά δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά σαν εικόνα, βέβαια θα μπει και το σκέπαστρο που θα το φτιάξει λίγο, σαν εικόνα, έτσι όπως είναι πριν μπει το σκέπαστρο, μου θυμίζει το παλιό γήπεδο τσάκ. Έτσι τετραγωνάκι, με πίσω-πίσω, σκεπαστή στην άλλη μεριά. Απλά έχουν κάνει διόρροφες όλες τις εξέδρες. Μάλιστα. Και αυτό έχει να κάνει, επειδή είχα ασχοληθεί με το γήπεδο Μανθάκου, το θυμάμαι, με το πόσο κόστος επιλέξανε να το φτιάξουν. Δηλαδή το φτιάξανε. Μήπως έχει να κάνει και με το συντελεστή δόμηση της περιοχής. Προφανώς δεν μπορεί να σηκωθεί. Έτσι, ναι. Λέω όμως ότι ακόμα και ένα γήπεδο μικρό, σαν αυτό, ας πούμε, στις 30.000 πόσο είναι, θα μπορούσε να γίνει πιο high-tech. Με πιο μεγάλες πολυτέλειες να φαίνεται η διαφορά. Ναι. Θα κόστιζε πολύ παραπάνω όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως εντάξει, είναι σίγουρο θα είναι πολύ σύγχρονο. Απλά το λέω γιατί το είδα το πρωί έτσι όπως είναι. Τώρα είναι σαν το παλιό γήπεδο τσάικ, ας πούμε. Κάπως έτσι στείνεται γύρω-γύρω. Σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικό να τελειώσει. Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Ωραία. Αυτά μπάσκετ. Εντάξει. Μπάσκετ θα δούμε. Δεν μπορούμε αυτή την ώρα να ξέρουμε. Μπάσκετ τι. Δεν θα δούμε. Ναι, μάλλον. Εντάξει, νεφελώδες το τοπίο. Συνεχίζεται αυτό το καγαϊτανάκι που άρχισε από τον προηγούμενο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το γελίο ήταν κατά τη γνώμη μου. Πάντως την Κυριακή δεν έχει μάτς. Ναι, δεν έχει μάτς. Πιστεύω θα αναβάλει και η πολιτεία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, εμείς δεν ξέρουμε αν θα αναβάλει ή όχι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη σύγχυση που φάνηκε και χθες από την αντίδραση του Μπλατ. Στον οποίο φέρεται να μην το είχαν πει. Δηλαδή έδειξε έκπληκτος αν δεν θα κατέβει η ομάδα την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Η σύγχυση είναι γενική. Ίσως και ο Ολυμπιακός περίμενε να τον προλάβει η πολιτεία. Για λόγους ασφαλείας να το αναβάλει, να κάνει και αυτό στο κομμάτι του με έναν τρόπο. Ο Μπλατ θα συμμαζέψει τα χάλια της ομάδας και θα αφήσει τα... Λίγο, επειδή κάνει μια δήλωση που δεν βολεύει τη διοίκηση του Ολυμπιακού όμως, είναι άλλο πράγμα τα χάλια της ομάδας και άλλο η οργάνωση της ομάδας. Εντάξει, δηλαδή οι Ολυμπιακοί τώρα... ενδιαφέρομαι, όχι για το τι γίνεται διοικητικά. Ναι, αλλά οι Ολυμπιακοί θα αρχίσουν τώρα να τον κατηγορούν ενδεχομένως για αυτή τη δήλωση, έχοντας στο μυαλό τους αγωνιστικά χάλια. Δεν πάει έτσι. Το ότι άμα δεν το πάνε στον προπονητή ότι δεν παίζει τον Ολυμπιακό είναι για γέλια. Δηλαδή ναι, δεν το συζητάμε. Γιατί μπορεί να κάνει και ένα κάποιο rotation, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσει τον Παπα-Νικολάου. Ναι, άλλο λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Έχοντας στο μυαλό του ότι την Κυριακή έχει μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Παίζει με τον Παναθηναϊκό. Χαίστηκα το rotation που το λες και εσύ και τον Εδώ δεν θα πει στον προπονητή. Προφανώς, λέω εγώ, δεν ξέρω. Η σύγχυση είναι τέτοια. Θα μπορούσε να περιμένουν την απόφαση τη πολιτεία για να καλύψει τη δική του. Να πει ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω να πω το κράτος, ναι. Όμως εκεί είναι σίγουρο ότι παίζεται παιχνιδάκι. Για να εκτεθεί ο Ολυμπιακός, τον αφήσανε φαντάζομαι εγώ οι καρεκλοκένταυροι τη ΕΟΚ που βρίσκει κτλ. Να εκτεθεί πρώτα ότι δεν θα κατέβω. Μετά θα ίσως αποφασίσουν ή αν έχουν αποφασίσει αυτή την ώρα ότι δεν θα γίνει για λόγους ασφαλείας. Πάντως το μπάσκετ είναι στον αέρα. Έτσι όπως έχει καταλήξει αυτή η ιστορία. Αδριατική Λίγκα. Ποτέ δεν το πιστεύω ότι θα πάει κανείς στην Αδριατική Λίγα. Το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Το ακούω από πριν στο ποδόσφαιρο ότι θα φύγουμε εμείς και θα πάμε στο Βαλκανικό και κάτι τέτοιες ιστορίες. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα τέτοιο. Ναι, αλλά είχε φτάσει ποτέ κάποιος μέχρι εκεί. Δηλαδή να μην κατέβει σε έναν αγώνα. Να φύγει μάλλον σε έναν αγώνα. Έχει γίνει στο μπάσκετ τρεις φορές ήδη. Ο Παναθηναϊκός δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Και αυτό καμπανάκια βάλε και ο Παναθηναϊκός. Δεν έφυγε όμως ποτέ. Ούτε τώρα λέει ότι δεν πήγαινε να παίξει. Α, ναι. Δεν πήγε να παίξει το 94-95 σε πρωταθλήματος τελικούς. Σε τελικούς πρωταθλήματος. Τότε που είχε κατεβάσει τις μαζορέτες ο Τσουκαλάς. Δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τρεις φορές, όχι μία. Καραγκιοζηλίκια και εκείνα. Να μην τα διαχωρίζουμε. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα απολύτως. Άμα θέλουν στο κάτω-κάτω της γραφής να τα πούμε κι αλλιώς. Ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να ζήσει χωρίς τον Παναθηναϊκό, ούτε ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ολυμπιακό. Εύκολα μπορεί να ζήσει, να παίρνει το πρωταθλήματα, αλλά το ενδιαφέρον θα είναι για γέλια. Θα είναι πρωτάθλημα του 50. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν απασχολεί καθόλου. Ίσως όμως είναι και μια ευκαιρία. Να γίνει. Δεν αποκαλεί ευκαιρία. Μια ευκαιρία να δυναμώσουν οι άλλες ομάδες. Δεν γίνεται. Αυτό για να γίνει πρέπει να αποφασίσουν αυτοί ότι θα ξαναβάλουν λεφτά. Μπορεί να είναι. Πρόσεχε. Μπορεί να είναι το άλοθη αυτό για να μην ξαναβάλουν λεφτά, έτσι. Ναι. Πάλι είναι όμως, πώς να το πω ρε παιδί μου, αναποδιά, δηλαδή πονηριά. Δηλαδή να πει ο Αγγελόπουλος, επειδή δεν εκπαιδεί ο άλλο, επειδή με στείλουν και τα λοιπά, και να πει και ο Γιαννακόπουλος μετά. Αφού δεν υπάρχει δεν εκπαιδεί ο κι εγώ. Ναι, ναι. Για να γλιτώσουν οι ίδιοι αφού θα το κάνουν. Αφού μπορώ να νικάω με τον Βουγιούκα, για να γλιτώσουν θα οι ίδιοι όμως θα το κάνουν, όχι για να γλιτώσουν οι ομάδες ή κάτι τους πειράζει πραγματικά. Σωστό. Εντάξει, άστο τώρα. Έχουμε δει
Τα έχουμε δει αυτά όλα 100 φορές. Και ο Ολυμπιακός όταν κέρδιζε, πήρε τα πρωταθλήματα, ίδια τέτοια σαν τσόκ. Ο Παναθηναϊκός και ο παλιά το ίδιο. Δεν αλλάζει. Θέλουν όλοι να κερδίζουν. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Αν μάθουν να ασχολούνται με το άθλημα και στο ποδοσφαιρό, και στο μπάσκετ, και αυτό έχει να κάνει και με τους οπαδούς. Έτσι το έχουμε πει. Δεν είναι μόνο για τους προέδρους και τους ιδιοκτήτες. Περισσότερες φορές εγκλωβίζονται σε αυτή την ιστορία που λέγεται οργανωμένοι οπαδοί κυρίως, που λέει: εγώ θέλω για να πουλάω πρέπει να κερδίζω. Είμαι οπαδός της νίκης. Και γίνεται ακόμα χειρότερα όταν ο πρόεδρος είναι οπαδός. Ακόμα χειρότερα φυσικά. Έτσι. Αλλά και οι κανονικοί πρόεδροι έχουν πέσει αυτή τη λούμπα 100 φορές. Εντάξει, θέλω να κερδίζω. Είμαι οπαδός της νίκης. Δεν είμαι οπαδός του αθλήματος της ομάδας. Τέλος. Εκεί τελειώνει η συζήτηση, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε παραπέρα. Τώρα, δεν έχουμε τώρα να πούμε τι θα γίνει. Είναι Ευρωλίγκα που γίνονται τα μάτς προς τον παρόν. Πάμε όπως πηγαίναμε. Χάλια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλό νέο. Έχει ανέβει γιατί έχει παίξει με τους τελευταίους. Έχει ένα καλό νέο το ότι έχασε χθες η Μακάμπι. Έχασε η Μακάμπι. Πού φτάσαμε. Έχασε την ΕΦΕΣ βέβαια που είναι ψηλά. Αλλά θέλω να πω, βλέποντας τη βαθμολογία μετά τα χθεσινά, ο Ολυμπιακός έχασε ένα ακόμα παιχνίδι στο Μιλάνο. Δεν συνιστά ήδη σε πια. Δηλαδή τραγικός. Τραγικός. Δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει λίγο, αλλά κυρίως επειδή παίζει με τους πεθαμένους. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει τώρα μια τετράδα με τους πεθαμένους. Παίζει με τους πεθαμένους. Βέβαια, η εικόνα των ομάδων δεν σε αφήνει να είσαι και πολύ σίγουρος ότι όλους τους πεθαμένους θα τους κερδίσει. Δηλαδή, η λογική λέει ότι θα τους κερδίσει. Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα είναι στην 8η θέση. Οριακά θα τον πιάσει ο Παναθηναϊκός αν παίζει αυτή την ώρα που δεν θα κερδίσει. Θα έχει χάσει τη Μόσχα αυτή την ώρα που μιλάμε. Έτσι θεωρούμε εμείς. Αλλά πάλι είναι οριακά. Πάλι είναι οριακά. Δηλαδή, αν δεν έχανε χθες η Μακάμπι, ήταν δύσκολο να περάσουν και δύο στο τέλος. Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω έχει δύσκολο πρόγραμμα. Νομίζω έχει δύσκολο. Και η Αρμάνι έχει δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, τώρα παίζει με τις τέσσερις πρώτες. Ο Ολυμπιακός έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα από αυτούς που διεκδικούν. Ναι. Ίσως μπορεί αλλά να μιλάμε για. Όπως ήταν χθες το πρόγραμμα, μιλάμε για μία θέση. Τι είναι 8η θέση. Ναι, δεν μιλάμε. Δηλαδή και η 2η. Εβδομη, και μέχρι εκεί. Μα δεν είναι. Και η 7η έχει φύγει. Είναι στο 14-12. Είναι δύο νίκες μπροστά. Είναι όμως το Μιλάνο που έχει ναι. Τέσσερις. Ναι, ρε παιδί, μπορεί και τέσσερις. Θα χάσει και τους τέσσερις και εσύ κερδίσει και τους τέσσερις. Παίζει με ρεάλ. Θέλω να πω. Ναι, αλλά αδιάφορες ήταν αυτές στο τέλος. Στο τέλος ήταν αδιάφορες. Ναι, τι. Δεν ξέρεις. Πώς, αφού οι άλλοι είναι πρώτοι. Δηλαδή. Στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές κάθε χρόνο γίνονται έτσι. Γιατί ο άλλος θέλει να παίξει με τη μία, ο άλλος με την άλλη. Μπορεί να χάσει κιόλας. Αυτό εννοώ. Ότι θέλει να παίξει με τη μία και με την άλλη. Ναι, σωστό. Πάντως, αν μου έλεγες αυτή την ώρα ότι μία ομάδα θα περάσει από τις δύο, μπορεί και καμία. Έτσι είναι το. Αν περάσει, να περάσουν και οι δύο, το βλέπω αδύνατον αυτή την ώρα στα μάτια. Που η 8η θέση νομίζω σημαίνει ότι θα παίξει με τη Φενέρ. Εντάξει, για το μετά συζητά. Μετά δεν είναι τίποτα. Να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, αυτά και για το ελληνικό μπάσκετ. Να, εντάξει, και να πούμε ότι ο Σπανούλης τραυματίστηκε και χάνει τα επόμενα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Έχασε με την Βελόνη. Εντάξει. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Στο NBA που θα πάμε τώρα για να κλείσουμε, θα να πούμε ότι συνεχίζεται το πάρτι και το τέτοιο των Bucks. Έτσι, με τον Αντετοκούμπο που οργιάζει. Και συνεχίζει να είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Θα κλείσουμε με top 10. Ψηφίστηκε ο καλύτερος Ευρωπαίος. Ναι, θα κλείσουμε με top 10 NBA. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, καλό να περνάτε βράδυ. Καλά. It's your top 10 on NBA.com, starting with Paul George driving strong in the paint and finishing with one hand for OKC. Number 9, how about De'Aaron Fox with the Euro step? And finishing with the left. The replay coming right at you. Great play for the Kings. Number 8. How about fancy footwork? Luka Doncic here on the dribble. Gets closer. Still great footwork. Watch those fancy feet. Lays it up and in. Magical work by him. Fantastic basket. Number 7. How about Kawhi? Gonna go coast to coast, has to get it off in time to beat the buzzer, and does it. Take another look just before halftime. Kawhi Leonard gets it off in time and it counts. Number 6, how about Corey Joseph? He's gonna beat the buzzer too. Half court heave, off the glass, no problem. One more time, he does windows. Next up, number 5, how about LeBron James? Lakers on the fast break. Just give it to 23, he's gonna finish strong with two hands. One more time, take another look. KCP gives it up to the King, and he knows what to do. Number 4, Donovan Mitchell thinks about the three, goes baseline and hammers it home. One more time, winds up and sends it home.
Number three, how about Wesley Matthews? Right place at the right time. Missed shot, puts it back up and in, and that's your game winner. Well, the Pacers. Matthews. Catch. Puts it back up and in. And the Pacers celebrate the win. Number two, Luka Doncic again, sizing it up, driving strong over two defenders. Two defenders, no problem. Doncic thunders home. But he left 5 seconds on the clock, and that brings our number one play from Nikola Jokic. Backing in, throws it up, and beats the clock. Breaks the heart of the Mavericks one more time. Jokic throws it in. It's our number one play, and those are the top 10 for you on NBA.com.